Γιάνγκλεμ Αλγουιαρμπάκ, άλλη μια εκπομπή, άλλο ένα μη μου πεις, updated, καλά το λέω, είναι κοντά σας και άλλη μια καταπληκτική εκπομπή έχει μόλις ήδη ξεκινήσει. Διότι μπορεί να κάνει ζέστη, μπορεί οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, μπορεί να είμαστε πραγματικά στη μέση του καλοκαιριού, αλλά η διάθεσή μας δεν αλλάζει, δεν πτωείται με τίποτα. Και γιατί εμείς εδώ δροσιζόμαστε, αλλά και γιατί έχουμε τον τρόπο να δροσίζουμε εσάς με πάρα πολύ ωραία ταξίδια εντελώς δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Και επειδή πολλοί ακόμα δεν έχετε σκεφτεί για τις διακοπές ή πολλοί δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα και επειδή το ναύπλιο είναι ένας πολύ κοντινός προορισμός αλλά παραδεισένιος, εκεί θα σας στείλω εγώ για την επόμενη επιλογή τουριστικής δωρεάν holidays διακοπής από την καθημερινότητα. Και αγγλικά και ελληνικά σας χρησιμοποίησα, διότι μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, οπότε ακούνε το holidays, βλέπουν το ξενοδοχείο το ζεις εδώ και σου λένε ότι μάλλον για διαγωνισμό είναι, κάτσε να στείλω ένα μήνυμα. Κάνεις follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram και στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook και συμμετέχεις στον διαγωνισμό, γιατί ένας σούπερ τυχερός από εσάς για δύο άτομα ή και με ένα παιδί θα πάνε για τέσσερις μέρες, τρεις νύχτες στον καταπληκτικό αυτό πολυχώρο στην Ασίνη, μόλις 10 λεπτά από τον Ναύπλιο και 5 λεπτά από το Τολό, δηλαδή στη μέση ακριβώς. Το ζεις εδώ που θα περάσετε καταπληκτικά, εντελώς δωρεάν από την εκπομπή μου πεις και με το πρωινό σας, με τις πισίνες σας, με τις τσουλήθρες σας, με το καφέ σας, με το εστιατόριό σας. Ένας πολυχώρος πραγματικά που από το πρωί που ξυπνάς μέχρι και την επόμενη μέρα να είσαι εκεί, δεν θέλεις κύτταρο το βράδυ να πιεις το κοκτέιλι σου. Δεν θες να φύγεις και να πας πουθενά. Θέλεις μόνο να χαλαρώσεις με φοβερή θέα, θάλασσα, βουνό, το Παλαμίδι και τι δεν βλέπεις, φίλε τηλεθεατή. Διότι εκεί θα σε στείλω εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν και για σήμερα ένα σούπερ τυχερός από εσάς που θα κάνει follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook ή θα στείλει μήνυμα για το διαγωνισμό στο Ναύπλιο ζεις εδώ, θα συμμετέχετε στο καταπληκτικό αυτό διαγωνισμό. Αλλά και αν βλέπετε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, ο διαγωνισμός ισχύει κανονικά με δωμάτια οικογενειακά, με δωμάτια πριβέ, αλλά και με δύο σουίτες καταπληκτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Γκολέμη για αυτή τη μοναδική προσφορά του και τα τρία τελευταία χρόνια που είναι δίπλα στην εκπομπή μου πεις, αλλά και στους τηλεθεατές μας. Σήμερα με δύο κοριτσάρες ξεκινάω και θα κλείσω για την εκπομπή και με ένα πολύ ωραίο βίντεο. Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, Πέγκη Δαμουράκη. Πέγκη Δαμουράκη, Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου. Ξεκινάμε με, αν το θέλεις, με τη στήλη ηθοποιός σημαίνει φως, γιατί είναι και αγαπημένη όλων μας η ηθοποιός για την οποία θα μιλήσουμε. Και όταν καλοκαιριάζει, μιλάμε για τους αγαπημένους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου που συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Να είναι κοντά μας και να μας δίνουν το δικό μας το στίγμα. Με τη φυσική παρουσία, γιατί είναι εν ζωή, δεν είναι του παλιότερου αιώνα. Αλλά γιατί είναι κοντά μας ακόμα και στα καλλιτεχνικά πράγματα. Όπως είπαμε, Βουτσάκο, Σταντίνου, Πέρση. Ναι, που ακόμα κάνουν πράγματα και έχουν συμμετοχές. Και κάνουν τα καλύτερα. Και αυτό μας κάνει να νιώθουμε πιο καλά. Πιο αλλά γεμάτη. Και τους ίδιους τους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες, η δραστηριοποίησή τους αυτή τους κάνει να μην νιώθουν μόνοι. Και τώρα που είπα για αυτό το θέμα μόνοι, θα σας πω ότι επειδή το πρόβλημα της μοναξιάς που έχετε οι περισσότεροι είναι το μείζον πρόβλημα που και η Πέγκη Δαμουράκη μέσα από τα άτομα που την επισκέφτονται και τηλεφωνικά αυτό καταλαβαίνει και βλέπει, για τη μοναξιά να μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής με σένα, που και το καλοκαίρι που όλος ο κόσμος θέλει διακοπές, θέλει εξωκαρδιά, θέλει παραλίες, πισίνες, αυτό όμως βλέπεις πολύ κόσμο που νιώθει πολύ μόνος. Και εγώ που τελευταία έχω λίγο τα Σαββατοκύριακα έτσι, ξέρεις, λίγο αληθέψει. Πέγκι, πρέπει να σου πω ότι ενώ βλέπω τόσο κόσμο στις ξαπλώστες και στις παραλίες, βλέπω παρέες 5 ατόμων, 10, 8, 7. Το πιστεύεις ότι όση ώρα κάθονται στις ξαπλώστες, βλέπεις ότι είναι, λένε δύο κουβέντες και μετά ο καθένας νιώθει μόνος. Γιατί στα κέντρα δεν το βλέπεις αυτό. Στα μπαρ δεν τα βλέπεις. Και στην καφετέρια. Στις καφετέριες δεν τα βλέπεις. Σε ζευγάρια που έχουν επιλέξει να πάνε οι δυο τους για ένα φαγητό. Και το βλέπω πάρα πολύ συχνά ότι ο ένας ασχολείται με το κινητό και ο άλλος ψάχνεται. Ναι, αυτό εγώ θα μιλήσουμε. Τον πόνο μου. Να τον πεις. Τώρα που έχεις αληθέψει λίγο στις παραλίες και στις πισίνες, μας έχεις ανεβάσει πολύ. Ναι, την αδρεναλίνη λίγο. Και ακόμα δεν έχω βγάλει τις φωτογραφίες που πρέπει. Η θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μία ηθοποιό πάρα πολύ ιδιαίτερη. Πάρα πολύ αγαπημένη, Μέλπο Ζαρόκοστα. Το βασικό είναι ότι είναι χαρούμενη τσαχπίνα, ενεργή και δραστήρια. Αλλά και έχει και πολύ τσαγανό. Και πάρα πολύ τσαγανό. Είναι αλλά και τσαχπίνα, αλλά είναι και
Και μία δύναμη, μία νεανική παρουσία που πήγε η δημοσιογράφος πρόσφατα από ένα κανάλι, μια πιτσιρίκα, και την επισκέφτηκε στο Παγκράτη στο σπίτι της και έβλεπα ξανά τη συνέντευξη τώρα που κάνουμε την έρευνα. Και ήταν αυτό το τσαχπίνικο, το νεανικό. Πάντα το... και πάντα είχε το δικό της κομμάτι και παρόλο ότι ήταν, ας πούμε, και με τη Βουγιουκλάκη. Είναι συγγραφέας γι' αυτό. Ήταν δύναμη δίπλα. Δεν ενθουσιαζόταν από τη Βουγιουκλάκη. Από κανένα. Ναι, γιατί. Και διατηρεί το ίδιο. Δεν ζήλευε γι' αυτό. Γιατί είναι πολύ καλλιεργημένη εσωτερικά. Είναι καλλιεργημένη και δηλώνει η ίδια, να καταλάβουμε πόσο διαφορά έχει, συγγραφέας πρώτα και μετά ηθοποιός. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να πάρω μέρος σε ένα σεμινάριο. Η εξαίρετη Άννα Φόνσου και ο Σπύρος ο Μπιμπίλας και οι υπόλοιποι που έχουν βοηθήσει για το σπίτι του ηθοποιού, να πούμε ότι δεν είναι κάποιο ίδρυμα το σπίτι του ηθοποιού που απλά μένουν κάποιοι που δεν έχουν λεφτά. Παιδί μου, έχει ιδεολογία. Κάνει σεμινάριο λοιπόν η Μέλ Ποζαρόκοστα το 2015, νομίζω, και πάω τρέχοντας σεναρίου και γραφής να την γνωρίσω. Και είναι 20-30 καταξιωμένοι ηθοποιοί, άτομα, και είναι τόσο δραστήρια, μπορεί να σου διδάξει σενάριο και έλεγε ιστορίες ακριβώς για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί είναι η μόνη, συνέχεια αυτό τη ρωτάνε, δεν βαρυγωμάει. Και μας έδωσε ένα μυστικό, ότι η Αλίκη δεν ήταν κάποια γυναίκα η οποία ήταν απροσχημάτιστα, φιλόδοξη και δουλευταρού και την ένοιαζε η καριέρα. Την Αλίκη την ενδιέφερε η αγάπη. Η αγάπη που ζει μετά το θάνατο, η αγάπη που έχουν τα παιδιά που είναι 4 χρονών και δεν την έχουν γνωρίσει ποτέ. Ήθελε την αγάπη και έδινε αγάπη στο κοινό. Και σύμφωνα με μαρτυρίες από την έρευνα και της και της Λαμπροπούλου, η ίδια δεν είχε εισπράξει αρκετή αγάπη. Mm-hmm. Είδαμε τι έγινε με τον παπά Μιχάλη. Μας το επισημαίνει η Ζαρόκοστα λοιπόν στο σεμινάριο, ότι αυτό που έκανε η Αλίκη ήταν αληθινό, γνήσιο και αυθεντικό, και έδινε αγάπη στο κοινό και το σεβότανε και εισέπρατε αγάπη από το κοινό μεγαλύτερη και από την αγάπη της μάνας της, που χου, δεν ξέρω, λέμε. Ναι. Βέβαια, οι άνθρωποι επειδή συνήθως... τη ρωτάνε συνέχεια τη Μέλπο, δεν βαρυγωμάει να μιλάει γι' αυτό. Όχι, αλλά οι άνθρωποι συνήθως που, άσχετα από το επάγγελμά τους, που είναι φτιαγμένοι και είναι στο DNA τους να μπορούν να διοχετεύουν και να δίνουν αγάπη, αδιαφορούν για το πόσο αγάπη θα πάρουν, γιατί η δύναμή τους... Ακριβώς. Είναι δύναμη αγάπη. Σαφώς. Σε όλα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που... Αδιαφορούν για το ισοζύγιο. Δηλαδή, εγώ μπορεί να σου δω... Όχι αυτή τη στιγμή σου δίνω και το παίρνω. Το παίρνεις από παντού. Ναι. Αλλά... Το έχεις ανάγκη. Το έχουν από όλοι, την πρώτη στιγμή της γέννησης, το παιδί μεγαλώνει περισσότερο από το συναίσθημα. Ναι, αυτό που λέμε, δείξει του αγάπη. Και έχει χαλάρωση, ηρεμία. Να μιλήσουμε λοιπόν για ένα νήμα μιας ζωής, μιας εξαιρετικής συγγραφέως ηθοποιού. Η οποία όμως αυτή η ζωή πότε ξεκινάει το νήμα. Το 1933 γεννιέται η Μέλ Ποζαρόκοστα σε μια αρχοντική οικογένεια με μεγάλη οικονομική άνεση. Όπως έλεγε η ίδια στην έρευνά της, στην έρευνα που έκανα στις συνεντεύξεις της, είχαν μια ασφαλιστική εταιρεία, ένα πολύ ωραίο σπίτι στην πλατεία Αμερικής. Στην πλατεία Αμερικής όμως τότε ήταν, που ήταν που μιλάμε τώρα για να μένει στην πλατεία Αμερικής τότε. Σαν τον Νεκάλη, το Διόνυσο ήταν. Ναι, έχουμε ακούσει τα καλύτερα. Έτσι τότε. Λοιπόν, ενώ ξεκινάει και με μεγάλες σπουδές καλλιεργημένη, ο πατέρας της είχε 5 πτυχία, μόνο αυτό λέμε. Και ήταν το ένα νομίζω γερμανικό το οποίο δεν μπορούσε μετά να το εξαργυρώσει, γιατί αναγκάστηκαν να φύγουν, να το εξαργυρώσει, να το εξισώσει στην Αυστραλία που πήγανε μετά, μετά τον πόλεμο. Αναγκάζονται λοιπόν όταν βομβαρδίζεται το σπίτι και η εταιρεία να μείνουν χωρίς καθόλου λεφτά και ακολουθούν το δρόμο της προσφυγιάς. Πηγαίνουν στην Αίγυπτο, ακόμα και από την Αίγυπτο φεύγουν και πάνε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Εγώ δεν το είχα ρωτήσει αυτό την κυρία Ζαρόκοστα. Είχα πορεία πώς Έλληνες, Ρωμιοί, όπως έλεγε ο πατέρας της, γιατί ήταν Ρωμιός την αντίδρασή του, μόλις του είπε η Μέλ Ποζαρόκοστα ότι θα γίνει ηθοποιός. Παρότι με 5 πτυχία, παρότι μεταξύ Αιγύπτου, Σίδνεϊ, όλο αυτό δεν του άρεσε, στον παππού της άρεσε και μπόρεσε και τη στήριξε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν απορώ και θέλω πολύ να τη ρωτήσω σε μια συνέντευξη την κυρία Ζαρόκοστα, εάν... Πώς μετακινιόντουσαν από μέρος σε μέρος με τις δυσκολίες της γλώσσας, άλλη γλώσσα στην Αίγυπτο, τα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά, δεν μιλάει για αυτά η ίδια.
η Μέλπο, μιλάει για το πώς από αρχόντισα βρέθηκαν ο πατέρας της να μην αναγνωρίζονται τα πτυχία του στην Αυστραλία και να ανοίξει καφενεδάκι, τυροπιτάδικο της εποχής και η μικρή Μέλπο να δουλεύει σε όλα τα μεροκάματα. Και λέει αυτό την έκανε πιο δυνατή. Σαφώς και πολλοί καλλιτέχνες, μεγάλοι θρύλοι του ελληνικού κινηματογράφου έχουμε δει ότι έχουν περάσει από πολύ απλές καθημερινές δοκιμασίες. Παρόλα αυτά το ταλέντο τους δεν κρύφτηκε ποτέ. Ναι, αλλά αυτό όχι μόνο δεν κρύφτηκε, την ατσάλωσε. Πολύ. Ναι, σαφώς. Απλά πες ότι τώρα είναι οικονομικές δυσκολίες που ναι, ίσως κάποιος ναι, τον αγκάζει. Εκείνο όμως στην εποχή τα πράγματα ήταν πολύ πιο όμως. Ήτανε... Πολύ δύσκολα και στις σπουδές ήταν πολύ πιο δύσκολα. Εγώ θέλω να μας εξηγήσει εδώ με τις πολύ κέρυες παρατηρήσεις που κάνει, όχι το όνομα, που κάνει για την ψυχολογία. Το όνομα το ξέρει όλη η Ελλάδα. Όχι, η Αμερική λέω, νόμιζα, πάρει... θέλω να μας εξηγήσεις, νόμιζα θα να έλεγες... Να μας εξηγήσεις λοιπόν, αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το μεγαλείο της μόρφωσης, αν τσαλακωθεί με μια παρακατιανή σε εισαγωγικά δουλειά, σαν τη Μέλπο, δεν θα μασίσει, θα πει μου κάνε καλό. Μερικοί άνθρωποι που λένε ότι αυτή είναι η δουλειά παρακατιανή και ας είναι τίμια, ποια ψυχολογία, τι τους λείπει από το μεγαλείο. Κοίταξε, δεν ξέρεις τον καθέναν, είναι ξεχωριστό. Σίγουρα. Έτσι. Λέω γενικά πώς... ότι έχουμε ηθοποιό που είναι πρωταγωνιστής και δεν έχει ντραπεί ότι σερβίρει και είναι πολύ αξιόλογος για μένα και τώρα παντρεύτηκε πρόσφατα. Και έχουμε ηθοποιούς που λένε εγώ ή θα πεινάω, όχι μόνο ηθοποιούς, ή θα μεταΐζουνε. Τους βλέπουμε σαν ανθρώπους για... όλους το όχι, ίδιο. Όχι, εγώ μιλάω για το επάγγελμα που γνωρίζω. Όταν είναι στη δόξα, το λένε αυτό. Μετά τη δόξα στο πέσιμο, είναι πολύ λίγοι που κρατούν και λένε ότι εγώ έχω περάσει και από αυτό και από αυτό. Όχι, εγώ λέω για το ξεκίνημα. Εκεί είναι μεγάλο το ξεκίνημα. Η Μέλπο δεν το κρύψε ποτέ. Είναι κακό. Είπε κανένας ότι δεν το ξεκίνημά κρύβει, μου. Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι η ερώτησή μου. Ο Αλέξανδρος θα καταλάβει γιατί ξέρει ακριβώς πολύ την ψυχολογία των ηθοποιών. Ότι, ναι. Μερικοί που γίνονται παρασιτικοί για να τους ταΐζει η μαμά ή ο μπαμπάς, αρκεί να μην κάνουν μία δουλίτσα που να μην είναι θέατρο ή ηθοποία. Ναι. Ποιος είναι ο μεγάλος σου λέει ότι αν κάνω αυτό, χάνω λίγο το πρεστίζ με την ηθοποιό. Αυτό είναι ό,τι έχει περάσει μέσα από την οικογένεια. Βάσει τη ιδιοσυγκρασία. Και τι του έχουν μεταδώσει. Κατάλαβε, τι έχουν είναι αυτό, μεταδώσει. Αυτό ή εκείνο ή είναι έτσι. Είναι και η προσωπικότητα όμως. Η προσωπικότητα η οποία δεν φτιάχνεται η προσωπικότητα μέσα από την οικογένεια. Όχι 100% γιατί τα αδέρφια δεν μοιάζουν. Ας τα πούμε, αδέρφια μπορεί να μην μοιάζουν. Από την ίδια οικογένεια. Λογισμικό. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι και το λογισμικό. Γιατί σου λέει η Μέλπο ότι είχε πολύ καλή σχέση με τον πατέρα της, αλλά όταν της είπε όχι για τη συγγραφή και την ηθοποιία, να συνεχίσουμε το νήμα της ζωής της. Από το πείσμα που είχε, από τη δύναμη μόνο, μέσα της. Ναι, είχε, ήθελε λοιπόν, να αποδείξει ότι αυτό που λέει το υποστήριξε και πολύ ότι μπορώ σωστά, να το κάνω. Βεβαίως. Και εγώ στην αρχή είχα μια αντίδραση για την τηλεόραση. Δεν είχες. Επειδή το ξέρεις από γιατί πρώτα χέρι. Γιατί ήμουν στο πανεπιστήμιο και φοβάτσον να πείσω το πανεπιστήμιο. Όμως ο παιδί δεν θα σε κανένα από τα δύο. Και πόσο σου έχει χρησιμοποιήσει. Ότι... Σαφώς μου έχει, παίζει ρόλο πολύ. Και έχει χρησιμεύσει το ότι τελείωσα κανονικά το πανεπιστήμιο μου συγχρόνως με αυτό που έκανα. Σε αγαπώ, ρε Αλέξανδρε. Πολύ πιο γεμάτος, καταλαβαίνεις. Σίγουρα. Κάτι και γι' αυτό διαφέρουμε κιόλας από κάποιους άλλους. Μπορεί να είναι η Πέγγι στις έρευνες να παίρνουν φωτιά. Έχετε ακόμα λίγες εκπομπές. Γιατί φτάνει και το καλοκαίρι, παιδιά. Θα κρυθεί ο Αλέξανδρος, παιδιά. Λοιπόν, για πες, άρα λοιπόν. Εσύ θα έπαιρνε ποτέ σε αγώνες. Όχι, όχι. Ποτέ, μου το έχουν πει πολλές φορές. Λοιπόν, να πω αυτό, θυμήθηκα κάτι γι' αυτό. Και έτσι, να σου πω γιατί. Πολύ θα ήθελα. Γιατί για να συμμετέχεις σε τέτοιους αγώνες. Αν πήγαινες πρέπει... να δώσεις βραβείο. Βραβείο είχα δώσει κατά καιρούς. Αλλά σε αγώνες τέτοιους πρέπει να στηθείς και να παίρνεις πόζες. Όχι, δεν είσαι. Αναγκαστικά. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν να κάνω αυτό εσύ το πράγμα. Εσύ είσαι άλογο που πετάει. Ναι, ναι. Δεν μπορώ εγώ ούτε να στηθώ ούτε να παίρνω πόζες. Είσαι πήγασος. Να σου πω, ξέρεις γιατί. Γιατί έχεις πάρα πολύ βεβαιότητα του εαυτού σου. Ίσως γι' αυτό. Πάντως δεν μπορώ να μου πεις κάνε έτσι, κάνε έτσι. Αυτά τα πράγματα μακριά. Εσύ μέσα σου είσαι γεμάτος. Να πούμε από λίγα αυτό. Στοιχεία ναι, όμως, γιατί όταν μιλάμε για βιογραφίες τόσο ζωντανών ανθρώπων και νέων όπως είναι στην ψυχή και μπορεί και να στην κάνουμε εμφάνιση, όλες τις ηλικίες τις συγκεκριμένες. Ακριβώς. Ξεχνάμε να πούμε και δύο στοιχεία που είναι αξιόλογα. Είναι η πρώτη γυναίκα που είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων και αυτό είναι μεγάλη τιμή. Πούμε ότι σπούδασε στο Σίδνεϊ θέατρο, το οποίο δεν το διαφημίζει. Λαμπρή πορεία ξεκίνησε με την Media
στα αγγλικά του Ανούιγ, λαμπρή πορεία και εξέλιξη μέχρι να γυρίσει στην Ελλάδα. Όταν επιστρέψαν στην Ελλάδα, ήταν η χρυσή εποχή του φίνου και του ελληνικού κινηματογράφου. Είμαι λίγο χλωμή, αλλά ήθελα να είμαι natural. Όχι, καλέ, τι χλωμή. Ήθελα είσαι να είμαι χαρά. Απλά είσαι λίγο τάντ μαυρισμένη. Γιατί... είμαι natural για να δώσω και ένα μήνυμα ότι το καλοκαίρι, κορίτσια, δεν βαφόμαστε πολύ πολύ, γιατί είμαστε λίγο σαν μάσκα. Ναι, ναι, ναι. Και τρομάζουμε τα αγόρια μας. Όχι, παιδί μου, μα έχεις αυτό το καλοκαιρινό. Ναι, το... ναι, και δίνω ένα μήνυμα σε αυτό. Ποιο, το καλοκαίρι κατεβάζουμε ναι. τους τόνους στο μακιγιάζ. Όχι, μου αρέσει. Και με το φλωράν σου και τα λοιπά. Για συνέχιση για να πάρω και τα μηνύματα να δω τι γίνεται. Ωραία, μ' αρέσεις, αρέσω. Το τέλος της ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν για τη Μέλκο Ζαρόκοστα ότι όταν γύρισε στην Ελλάδα έχοντας λαμπρές σπουδές στο Σίδνεϊ, στο θέατρο, που κατάφερε να ξεπεράσει την αντίδραση του γονιού της με την υποστήριξη του παππού, ο οποίος είπε ότι μια χαρά επάγγελμα είναι αυτό και είναι και δημιουργική, είναι και συγγραφέας. Έχει γράψει πάρα πολλά έργα, γυρνάει στην Ελλάδα. Είναι η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και του φίνου. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν της ήρθε βασάνιστα. Δεν άνοιξαν οι πόρτες επειδή ήρθε η κυρία από τη Μελβούρνη, από το Λονδίνο, από το Σίδνεϊ, από την Αίγυπτο. Με πολύ σκληρή δουλειά και πειθό, κάνει τον ντεμπούτο της στο Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο το 1956. Και εκεί ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη την εμπιστεύεται και δεν θέλει να το πει η ίδια, αλλά τη λάτρευε και την εμπιστευόταν η Αλίκη. Και έκτοτε η Μέλπο, ενώ είχε ένα τεράστιο έργο, η κυρία Ζαρόκοστα, ενώ είχε ένα τεράστιο συγγραφικό έργο, μια τεράστια καριέρα, δεν βαρυγωμάει ποτέ, με πολύ χάρη και τσαχπινιά, να απαντάει σε ερωτήσεις για την Αλίκη. Και αυτό είναι προς τιμήν της. Δείχνει ότι έναν άνθρωπο γεμάτο, όπως είπε η Πέγγι, έναν άνθρωπο που έχει ασφάλεια για τον εαυτό του, και το κυριότερο. Να πούμε εμείς όμως μερικά πράγματα για τη βιογραφία της. Ξεκινάει λοιπόν από το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο, συμμετέχει γύρω στις 56 ταινίες στο Φίνο. Μετά από αυτό, όταν σταματάει το 73 η παραγωγή, η κύρια, η κινηματογραφική της Φίνος Φιλμ, παίζει σε άλλες 12 ταινίες, συμμετέχει στην τηλεόραση, σε τηλεοπτικές σειρές και στο θέατρο. Θα ήθελα, Αλέξανδρέ μου, για τη Μέλκο Ζαρόκοστα, που την είδαμε στον Αστέρα Ραχούλας, καταπληκτική αυτή γιαγιά. Πιο, ναι, ήταν η πιο καταπληκτική γιαγιά στην τηλεόραση, δυστυχώς ναι. στο Mega Channel, που δυστυχώς δεν υπάρχει. Και δυστυχώς νομίζω δεν πληρωθήκανε κι όλες ναι, αυτοί. Αλλά ευτυχώς έχει αφήσει όμως πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη από πολύ μεγάλες συμμετοχές. Θα αγοραστεί έτσι κι αλλιώς το αρχείο σαφώς. Κάποια στιγμή, από ό,τι λένε. Μακάρι, για να δούμε κι εμείς τα δικά μας κιόλας. Σαφώς. Ξέρεις. Λοιπόν, να πούμε μερικούς τίτλους, εκτός από το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο, που είναι η πρώτη της ταινία το 1959, συγγνώμη που είπα 6, ξεκινάει η οικογένεια Παπαδοπούλου, η Βίλα των Οργείων, Κάθε Καημός και Δάκρυ, υπάρχει και Φιλότιμο, πολύ χαρακτηριστική. Μέχρι τώρα όλες τις ταινίες είναι... Και δεν λέω όλες, είναι 56. Κάτι κουρασμένα παλικάρια, Όλγα αγάπη μου, Αγάπη για πάντα, Η κόμισσα της φάμπρικας, καταπληκτική ταινία, Ένα αστείο κορίτσι, πάλι με την Αλίκη, η συνεργασία της είναι μεγάλες, μακροχρόνιες και αγαπητές, είναι πάντα αγαπητή. Και νομίζω ότι ήταν και φίλες όμως, έχουμε όπως ξαναπεί. Είπαμε, γίνανε φίλες και η Αλίκη τη λάτρευε και δεν αποφεύγει. Τη λάτρευε γιατί έβλεπε ότι δεν πάει να την καβαλήσει. Ναι. Πολύ σημαντικό. Είχε ούτε να την προσωπικότητα. Ναι, δεν την υποτίμησε ποτέ. Η Αλίκη, την υποτίμησαν το 80 που την κράζανε την Αλίκη στο φεστιβάλ του κινηματογράφου ναι, Θεσσαλονίκη. Ποτέ η Μέλπο. Φαντάσου. Ποτέ. Αυτό δηλαδή είναι. Θέλω να πω ότι την αδίκησαν όλη τη Βουγιουκλάκη. Και μη και έναν άνθρωπο. Το πιο λαμπρό αστέρι όπως θυμάμαι εδώ και την ταινία. Θα λάμψει ό,τι και να σου κάνουν οι υπόλοιποι. Θέλεις έναν άνθρωπο όμως. Σαφώς. Έναν, τουλάχιστον. Έναν. Η Αλίκη Δικτάτορ, η Στροφή, Ταχύτητα και Αγάπη και το 2006 που κάνει τη γιαγιά στην τελευταία κινηματογραφική ταινία, το 5 λεπτά ακόμα. Έχουμε μέχρι το 90 τις γνωστές ταινίες που δεν θέλουμε να τις λέμε βιντεοταινίες, είναι η κινηματογραφική εποχή του βίντεο ναι. της εποχής, Λεωνόρα, Θυμήσου το Σεπτέμβριο, Γύφτο Αριστοκράτης, Αμάρτησα για το μισό μου, Ακαταμάχητος Πιλότος, Ο Καπετάνιος και η Χορεύτρια, το 1990 τελευταία, Είσαι το Λαχείο μου. Θέατρο, υπάρχει και Φιλότιμο, το 1965, και Φροντιστήριο Γυναικών, το 1977. Πάρα πολλές θεατρικές δουλειές, πάρα πολλά δικά της έργα. Όπως χαρακτηριστικά γράφεται στα αφιερώματα, έχουν παιχτεί ένα τσουβάλι έργα της. Ένα τσουβάλι και είναι λίγο. Για πολλές, πολλές. Και κάνει, λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο και για τις τηλεοπτικές σειρές. Θα περνάω λίγο γρήγορα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που περιμένουμε με τι θα μας εκπλήξει, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο επόμενο βήμα η Μέλκο Ζαρόκοστα.
Λοιπόν, ξεκινάει από την κρατική τηλεόραση το 1973 με το σύριαλο Κουσούρης, Αληθινές Ιστορίες, οι Τρεις Χάριτες, την έχουμε χαρεί. Ναι. Εμείς οι παλαιότεροι που βλέπαμε Μέγκα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, παιδιά, ναι. Δεν το έχανα ποτέ. Ο Χείρος, η Χείρα και τα Χειρότερα, αν θυμάσαι. Πολύ ωραίο σύριαλ. Ναι. Ήταν η συγχωρεμένη δυστυχώς, η Τζέσι Παπουτσί, σε αυτό. Δανεικός Πατέρας, Παππούδες εν Δράση, Βελούδα από Μετάξι. Το θυμόμαστε στον Αλφα. Εντιμότατοι Κερατάδες. Είχα την τιμή. Ήταν αυτό, ναι. Ήταν αυτοτελή, δεν είχαμε παίξει στο ίδιο. Είχα την τιμή να παίξω σε αυτό το φοβερό σύριαλ. Το Κόκκινο Δωμάτιο και Αστέρας Ραχούλας. Και τα δύο αυτά ήταν φοβερά. Εκπομπές, τηλεπαιχνίδια, Τετράγωνα των Αστέρων, συγγραφικά έργα, εργαστήρια συγγραφικής δημιουργικής γραφής που κάνει, πιστεύω ακόμα, αγάπη για τους νέους, απίστευτη υπομονή, ένα λαμπρό αστέρι. Η Μέλπο Ζαρόκος, θα περιμένουμε να μας εκπλήξετε. Γι' αυτό δεν νιώθει μοναξιά, γι' αυτό δεν νιώθει κλήξη. Γιατί κάνει πολύ καλές δημιουργίες και γιατί η ίδια δημιουργεί. Συνεχόμενα και δημιουργεί. Και είναι πολύ καλή με τους νέους. Εγώ είχα αγανακτήσει, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, την είπα και στον πατέρα μου πριν έρθουμε, γιατί είμαστε 30 άτομα που όλοι ήμασταν ηθοποιοί. Άλλοι καινούργοι, άλλοι από το σπίτι του ηθοποιού, άλλοι νέοι, άλλοι μεγάλοι. Και κάνει κάποιος μία ερώτηση για την Αλίκη. Παιδιά, πριν προλάβει η κυρία Ζαρόκοστα να απαντήσει, που ήταν ο αυτόπτης, αυτίκος, όχι απλά μάρτυρας, φίλος, φίλη της Αλίκης, είχαν πει όλοι από μία άποψη. Στην Ελλάδα όλοι έχουν από μία άποψη και θέλουν να την πούνε και σε αυτόν που είναι. Η οποία τις άκουσε όλες τις απόψεις και ναι, μετά απάντησε. Ναι, δεν, κόντεψε να μην απαντήσει. Αν δεν έσκαγα εγώ να ακούσω την αλήθεια που είχα ανακτήσει, τις άκουγε. Δεν είχε χρόνο, δεν την αφήσανε. Μια χαρά την αφήσανε. Ναι, όχι, κατάλαβες, λέγανε όλοι οι άλλοι. Αυτή τους άφησε. Ναι, για να, το, για να, δείτε, για να καλύψει. Με σεβασμό. Ναι. Όχι! Μα αυτό τους είναι. Τους άφησε με δεν σεβασμό. Δεν κατάλαβες ότι το χαρακτηριστικό ενός δυνατού ανθρώπου είναι και ολοκληρωμένου είναι να αφήνει να ακουστούν τα πάντα. Άλλο όμως να ακουστεί η γνώμη σου, ας πούμε, για το φουστάνι μου, που είναι κάτι που το βλέπεις αντικειμενικά. Και άλλο η γνώμη σου, από ποια φίλη μου το δανείστηκα. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Να μην το έχει ζήσει και να μην το ξέρει. Να μην το έχει ζήσει και να έχει άποψη. Ναι, αλλά ο Έλληνας έχει άποψη αυτός που δεν έχει ζήσει. Αυτός που έχει, πολλές φορές μπορεί να μην την πει. Αχ, Αλέξανδρε μου, πώς θα είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, εμείς όμως που και εγώ πάρα πολύ και εμείς που έχουμε άποψη, αλλά και έχουμε και την ειδικό, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά, για εσάς που αισθάνεστε μόνοι, για εσάς που η μοναξιά σας πληγώνει, για εσάς που η μοναξιά, αν το θέλεις πολλές φορές, είναι εκείνο το τροχοπέδι και δεν σας αφήνει να συνεχίσετε τη ζωή σας, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, γιατί πολλές φορές μπροστά στα πόδια μας μπορεί να έχουμε τα πάντα, αλλά να μην το καταλαβαίνουμε. Για όλους αυτούς λοιπόν, θα έρθουμε στο δεύτερο μέρος να συζητήσουμε και να αναλύσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο δυστυχώς βρίσκεται στους περισσότερους και λέγεται μοναξιά. Αλέξανδρε, ναι. Εσύ δηλώνεις κατάσταση που χού στο φουμπού. Εγώ δηλώνω και ελεύθερος. Α, πάντοτε, αλλά και να παντρευτώ πάλι ελεύθερος θα δηλώνω. Στην ψυχή. Στην ψυχή. Σ' αγαπώ. Αυτό είναι πολύ βασικό. Σ' αγαπώ. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Μείνετε κοντά μας. Αν ψάχνεις εγγύηση στα πλακάκια και είδη υγιεινής, τότε επιλέγεις Cotronakis Group. Επώνυμα πλακάκια για όλους τους χώρους και τις διαστάσεις είναι μόνο λίγες από τις επιλογές σας. Δημιούργησε το δικό σου μπάνιο όπως το έχεις ονειρευτεί με την υπογραφή Cotronakis Group. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασυναγώνιστες τιμές μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Θα μας βρείτε Λεωφόρο Φιλής 18 Καματερό και Λεωφόρο Ποσειδώνος 16 στο Παλαιό Φάληρο και στα τηλέφωνα 210-2323-276. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock.
Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Μη μου πεις updated και πάλι κοντά σας. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Πέγγινα Μουράκη λοιπόν εδώ τώρα αναλαμβάνει τη σκυτάλη και μιλάει για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, για τη μοναξιά. Πριν όμως μιλήσει για τη μοναξιά, εγώ θα προσπαθήσω για όσους τουλάχιστον δεν νιώθουν μόνοι ή που θέλουν να έρθουν πιο κοντά με έναν άνθρωπο ή με ένα φίλο ή για να μην νιώθουν μόνοι, να πάνε διακοπές και δωρεάν κιόλας. Εμείς μπορούμε να πάμε οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά οι φίλοι μας όμως θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή και να πάνε, για να πάνε στο Ναύπλιο. Έτσι λοιπόν, ο Πολυχώρος, ο γνωστός Ζης Εδώ, στο Ναύπλιο σας περιμένει για να σας φιλοξενήσει εντελώς δωρεάν με το πρωινό σας. 4 μέρες, 3 νύχτες. Εσάς που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, σε αυτόν εδώ το καταπληκτικό Πολυχώρο στην Ασίνη, μόλις 10 λεπτά από το Ναύπλιο, 5 λεπτά από το Τολό, 3 λεπτά από το Δρέπανο κτλ. Μπορείς να πας, έχω γίνει, παιδί μου, και ο χάρτης. Θα πρέπει να πας εκεί, να περάσεις καταπληκτικά με όλα τα facilities, είτε σε απλό δωμάτιο, είτε σε οικογενειακό, είτε σε σουίτα. Να πω κάτι πολύ σημαντικό που με ρωτήσαν τα κορίτσια μου στο break και ο Τσίπρας θα σας απαντήσω, ότι ο διαγωνισμός και σήμερα να τον κερδίσεις δεν είναι υποχρεωμένο να πας αύριο, μπορείς να πας και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο δεν πας για μπάνια. Δεν πας για μπάνια, αλλά πας όμως για το πανέμορφο Ναύπλιο. Δεν πας για μπάνια. Είναι στο καλοκαίρι, έχεις δίκιο. Αλλά αν όμως πας τον Οκτώβριο, το μυαλό σου θα είναι στο να περπατήσεις. Θα μπω πάλι. Ναυκλίου. Όχι, θα μπω στη θάλασσα. Θα μπεις. Εγώ μέχρι τον Οκτώβριο είναι η πιο ζεστή θάλασσα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι λοιπόν να πας εντελώς δωρεάν, θα περάσεις καταπληκτικά. Να ρωτήσω κάτι. Θα κάνεις βεβαίως. Εκεί γινόταν και ένα γνωστό παιχνίδι αγάπης. Ποιο? Σε αυτή την περιοχή. Παιχνίδι αγάπης, δεν μιλάς για τον και έρωτα. Όχι, τηλεπαιχνίδι καλέ. Ποιο είναι? Ένα που πηγαίναν έτσι ζευγάρια, που κρύβανε ότι ο ένας ήταν παντρεμένος, ο άλλος ήταν ελεύθερος και έπρεπε να ζευγαρώσουν ή να υποκριθούν. Στην κοντινή περιοχή. Αλήθεια. Βάλε quiz και όποιος το κερδίσει. Ναι, να πάρει έλα, μιλάς για την Κάντια. Τα ίδια την Κάντια. Ποια? Εκεί στην Κάντια που γυριζόταν αυτό το παιχνίδι. Εκεί στην περιοχή. Ναι, στην περιοχή την ευρύτερη. Εντάξει, δεν το κατάλαβα. Πούμε. Εκεί θα πάτε εντελώς δωρεάν. Θα το βάλω quiz. Όποιος το βρει και είναι και διπλά τυχερός, θα πάει. Στη σουίτα. Ακριβώς. Στη σουίτα. Για πες Πέγγι μου, τι γίνεται με τη μοναξιά? Κοίταξε, η μοναξιά τη δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μας. Πολύ ωραία κουβέντα. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν υπάρχει αντικειμενικά η κατάσταση που κάποιος μπορεί να αισθάνεται μόνος? Το μόνος εξαρτάται τι έχει δημιουργήσει και τι δημιουργεί στην καθημερινότητα εκείνος ο ίδιος για τον εαυτό του και πόσο εκπέμπει προς τους άλλους για να αποδέχεται μετά. Από εκεί ξεκινάει και η μοναξιά που φοβούνται όλοι και τη μεγάλη ηλικία και θεωρούν ότι αν έχω ένα σύντροφο ας πούμε ή ένα γάμο. Το θέμα είναι να έχει ένα εκλεκτό σύντροφο, έναν εκλεκτό γάμο και να έχει δημιουργήσει τέτοια πράγματα σε τακτικούς χρόνους που έχει περάσει το ηλικιακό του κομμάτι για να μπορεί να έχει και τη συντροφιά και να μην νιώθει μοναξιά. Γιατί να αποκτάει φίλους, έτσι. Τα πολύ δύσκολα χρόνια της ζωής μας ολονών είναι μέχρι τα 50. Που υπάρχει η ανάπλαση και η δημιουργικότητα. Το τι κάνεις στην καθημερινότητά σου στους τακτούς χρόνους. Μετά τα 50 είναι η απόλαυση αυτών που έχουμε κάνει. Αν έχεις πετύχει στη δουλειά σου, εάν έχεις πετύχει... Εννοείς που μπορείς να ζήσεις και να τους σκόπους όλους των προηγουμένων ετών. Ακριβώς. Εγώ έχω μία απορία. Είχα μία συζήτηση με παλιούς εννοώ ανθρώπους του τόπου που έχουν μείνει στο χωριό τους, που έχουν έρθει σε επαφή με το σήμερα, εκτός Αθήνας. Και λέγανε για μία κυρία που ήταν από εκεί καταγωγή, αλλά Αθηναία,
ότι χώρισε. Και λέω, ρε παιδί, εγώ δεν την είχα δει ποτέ με το σύζυγό της να κάνουν διακοπές. Αυτός δούλευε, αυτή με το παιδί. Μεγάλο το παιδί, 18-20 χρονών. Εντάξει, και τι έγινε. Και μου λέει μία κυρία του τόπου, που την αγαπώ πολύ και την εκτιμώ, δεν πειράζει αυτό που είπατε αν είναι εκλεκτός. Δεν πειράζει αν δεν ήταν εκλεκτός και ήταν. Αρκεί που ένιωθε τη σκόνη από τα παπούτσια του να μπαίνει στο σπίτι. Α, είχε την ανάγκη από έναν άνθρωπο να υπάρχει και να περιμένει. Ναι, αλλά είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό, ότι δεν χρειάζεται καν να είναι εκλεκτός. Και μόνο ο σύζυγος... Κοίταξε, το εκλεκτός είναι για σένα. Για τη δεδομένη στιγμή της, εσύ το βλέπεις αλλιώς το εκλεκτός και αλλιώς το βλέπει και η ίδια. Όχι άλλο, έβλεπε, δεν βλέπει η ίδια. Το είχε ένας παρατηρητής, παλιά γυναίκα, μεγάλη σε ηλικία, με την παλιά σοφία των ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη. Ότι δεν πειράζει αν δεν ήταν εκλεκτός, ας ήταν αυτή με το παιδί, με τις δουλειές, αρκεί που ήξερε ότι μπαίνει η σκόνη από τα παπούτσια του στο σπίτι. Εγώ λοιπόν θα κάνω μια πέσπερ και θα κάνω μια παρατήρηση. Δεν είχε τη δύναμη του δικού της εαυτού για να μπορέσει να μετατρέψει ή να αλλάξει. Δεν τη ρωτήσαμε. Αυτή που καταλαβαίνει η εικόνα. Δεν τη ρωτήσαμε τη γυναίκα. Ναι, αυτό όμως που βλέπει ένα εικόνα όμως είναι διαφορετική. Εμείς λέγαμε απόψεις. Ναι. Πώς λέμε τώρα. Και το μία... αρκεί και άδειο. Και όταν όχι, περνάνε. Κάτσε δύο λεπτά. Μπαίνει η σκόνη από τα παππούλια. Νομίζω. Αυτό θα το εξηγήσω. Περίμενε. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μεγαλύτερο κενό στην ίδια. Αυτό θα έλεγα. Όχι, γιατί τώρα που χωρίσανε ήταν σαν τρελή. Περίμενε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Συγγνώμη. Όχι, είναι ωραίο. Αυτό που σου είπα. Δεν κατάλαβε. Πώς να πω. Όχι, παιδί μου. Δεν λέω εσύ αυτό που σου είπα. Εγώ μεταφέρω μια διαφορετική οπτική. Ακριβώς. Και σου απαντούμε σε αυτό αφού το μεταφέρει. Λοιπόν που χώρισε. Τώρα πηγαίνουν ραντεβουδάκια και συναντιούνται για φαγητό σχεδόν κάθε εβδομάδα. Άκου λοιπόν τη γνώμη μου τώρα. Θέλω να την ακούσω. Αυτή η γυναίκα για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη μοναξιά από οποιαδήποτε άλλη. Και ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί όταν αρκείσαι στη σκόνη από τα παπούτσια ενός ανθρώπου, χωρίς να επιζητάς σημαντικότερα πράγματα. Μα εμείς τώρα σχολιάζουμε με βάση αυτό. Δεν πάμε από εκεί και έκανε το ζευγάρι, δεν με νοιάζει. Ούτε εγώ. Με βάση αυτό το σχόλιο, ακριβώς. Η δικιά μου άποψη από αυτό που ακούω είναι ότι αυτή η γυναίκα, αν η άποψη ενός τρίτου ήταν αυτή, ένιωθε πολύ μεγαλύτερη μοναξιά. Γιατί? Γιατί όταν αρκείσαι με κάτι τόσο ελάχιστο που στην ουσία δεν είναι ολοκληρωμένο, αλλά λες ας έχω αυτό μωρέ και ας μην έχει τίποτα άλλο, σημαίνει πόσο μεγάλη μοναξιά, ανασφάλεια μπορεί να έχεις για να αρκείσαι σε τόσο. Ακριβώς. Συμφωνώ. Ένα αυτό. Να πω και το άλλο. Να πω και το άλλο. Όχι, να ολοκληρώσω γιατί ξέρω την περίσταση. Ναι. Αυτό είναι 100% αυτό που είπες και έχω αρνηθεί να το κάνω, γι' αυτό και είμαι γεροντοκόρη σχεδόν. Ναι. Στο ράφι. Σιγά καλέ που είσαι και στο ράφι. Έχω ένα ράφι με ποτά. Ναι, τέλος λοιπόν. Πάντων, να πω το δεύτερο. Αυτή η κυρία ήταν στην άλλη περίπτωση. Η κυρία που είχε τον καλύτερο άντρα, ο ίδιος ήταν ταπεινά η παρουσία του και το κατάλαβε όταν τον έχασε. Και τώρα τρέχει αυτή από πίσω του. Μπορεί. Υπάρχει για και πες πέγγι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές απόψεις που αν δεν ξέρουμε συγκεκριμένο το ναι, άτομο... Δεν μπορούμε να... Ναι, δεν λέω, μπορούμε. Ναι, αλλά γιατί αυτή η τοποθέτηση είναι πολύ σωστή. Η συγκεκριμένη ίσως φοβότανε, γιατί δεν είχε την ικανότητα ίδια και περίμενε να δυναμώσει για να μπορεί να υποστηρίξει και αυτό που είχε δημιουργήσει και το παιδί της. Αλλά η δυστυχία μέσα της, η δυστυχία μέσα της ήταν ότι δεν ήταν καλά. Όχι. Γι' αυτό έκανε και το ξέσπασμα. Εγώ νομίζω ότι επειδή ήταν πολύ όμορφη και αυτός δεν ήταν τόσο όμορφος, ότι είναι πολύ πιο απλό. Καμία και επειδή είχε αυτό. Το σπίτι και τον αέρα της και τα λεφτά της και το εξοχικό της, ότι άφηνε έναν ανθρωπάκο ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης τους που σπουδάζει το παιδί, που βγάλανε καλό αυτό παιδί. Δεν είπα και εγώ. Τον υποτιμούσε. Αυτό δεν είπα. Εγώ είπα δεν το κατάλαβα αυτό που είπα. Ναι. Δεν είπα ότι λέω άλλο. Ότι αυτό. Τον υποτιμούσε λοιπόν μια ζωή και υποτιμούσε ότι μερικές φορές η αγάπη μπορεί να είναι διακριτική και αυτή είναι η μεγάλη αγάπη. Η διακριτική που δεν κραυγάζει το συναίσθημα, ναι. Το δίνει στην πράξη. Και μόλις τον έχασε, δεν θα... μόλις τον έχασε, τρέχει από πίσω το αυτή. Συνήθως έτσι γίνεται βέβαια. Εσύ Αλέξανδρε μου... Εγώ δεν θα έτρεχα ποτέ. Όχι, yeah. Αλλά έχεις ζήσει πάρα πολλές φορές το να σε παρακαλάνε για δεύτερη ευκαιρία. Και όπως είπε και ένας φίλος μου, φιλιά, όταν σου ζητάνε δεύτερη ευκαιρία και έχουν αποτύχει, λες φέρε πίσω και την πρώτη. Να σου πω, σε κάθε ένα άτομο λειτουργεί τελείως διαφορετικό.
όταν δεν έχει δύναμη μέσα του, αυτό, δεν μπορεί να κάνει κινήσεις. Ας του λες, ας του τάζεις, ας του κάνεις. Αυτό. Αλλά και αυτό που λες, και πολλά χρήματα να έχει κάποιος και να σου προσφέρει όλα, εσύ νιώθεις μόνος και επισφραγισμένος τον ίδιο στον εαυτό. Και κάποια στιγμή που θεωρείς ότι ξεσπάς και φεύγεις, τότε είναι μεγαλύτερη δυστυχία σου, γιατί νιώθουν πολύ άσχημα. Άρα, Peggy, εσύ σε κάθε ένα άτομο είναι διαφορετική αντιμετώπιση και εξαρτάται από τη θέση. Το ίδιο άτομο, ας πούμε, έναν χωρισμό στην προσωπική του ζωή, στα 25 ή στα 35 είναι διαφορετικό, στα 45 είναι διαφορετικό. Γιατί έχεις άλλες απαιτήσεις, άλλες ανάγκες και... Άλλες ανάγκες. Έτσι. Εσύ θεωρείς λοιπόν, για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που νιώθουν μόνοι, να το ψάξουν τη μοναξιά σε έναν άλλον άνθρωπο να τη λύσουν ή πρώτα να το ψάξουν στον εαυτό τους? Για να βρούνε τον τρόπο. Πώς το ψάχνουμε στον εαυτό μας, εδώ είμαι εγώ. Στο 2-10. 96-23, 3-15. Οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο με 50%. Η έκπτωση για μία ώρα συνεδρία με λεπτομεριακή περιγραφή, όχι μόνο για σας, αλλά και για τα περιβάλλοντα άτομα που ζείτε. Γιατί παίζει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Και αυτό λέμε η μοναξιά, ότι αν δεν κάνω σωστά πράγματα στο σωστό χρόνο τον ηλικιακό μου, τότε πρέπει να έχω συνείδηση σε ποια ηλικία είμαι. Εσύ είπες προηγουμένως. Εγώ διαφωνώ πάντως με το θέμα της απόλαυσης. Εγώ απολαμβάνω τώρα τους κόπους μου και στα 50 δεν ξέρω αν θα ζω. Ναι, μιλάμε υπό κανονικές συνθήκες. Κανείς δεν ξέρει. Κάποιος μπορεί να μην προλάβει. Για να δεις. Δεν βάζουμε κίνητρο. Χαίρομαι την κάθε στιγμή αυτό είναι τον κόπο που... μου. Μα δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να χαρεί. Απλά να συνειδητοποιείς. Και σήμερα απολαμβάνεις αυτό που έχεις χτίσει του χτες. Αυτό. Αλλά πρέπει να διοργανώνεις τι χτίζεις για το τέλειο, αύριο. Τώρα το κατάλαβα. Αυτό είναι. Τέλειο. Πρέπει να ξέρουμε. Και σε φέρνω παράδειγμα τον εαυτό μου, γιατί μου λένε, μα πώς μπορείς που βλέπεις ότι θα γίνει αυτό σε σένα. Το περιβάλλον μου, ο κύκλος μου, όλοι μου και τέτοια. Πώς το βλέπεις, ας πούμε. Και λέω, διαχειρίζομαι και απολαμβάνω το τώρα μου. Και προετοιμάζομαι και είμαι έτοιμη για είμαι στην επόμενη φάση. Κατάλαβες, απολαμβάνω, χαίρομαι το ηλικιακό μου κομμάτι, δεν με νοιάζει να πω το πόσο είμαι. Να το δέσω με την έρευνα. Είπαμε πριν ότι η κυρία Μέλπο Ζαρόκοστα είναι από τις λίγες παλιές ντίβες που τους είχαν μάθει λάθος στην ηθοποιία, ότι οι ηθοποιοί δεν λένε την ηλικία τους. Εκείνη που πάντα το υποστήριζε, γιατί πάνω απ' όλα ήταν συγγραφέας, η πρώτη Ελληνίδα στην Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων και είχε αυτή τη δύναμη της γνώσης. Και την απολαμβάνει, το απολαμβάνεις, απολαμβάνω όλα αυτά. Άλλωστε πάντως και εγώ δημιουργώ, τι θα κάνω στα 75 μου, τι θα κάνω στα 78 μου, που αυτό που απολαμβάνω τώρα, ας πούμε, τα εγγόνια μου και την οικογένειά μου και τη θαλπορή και την αγάπη όλη αυτή μέσα που εμένα με αναστηλώνει και με κάνει να νιώθω πιο νέα από ό,τι ήμουνα, δεν έχω το άγχος και το στρες που υπάρχει στη μικρότερη ηλικία, στα 40, στα 45, έτσι. Αλλά σκέφτομαι ότι τα εγγόνια μου, ας πούμε, θα μεγαλώσουν, θα θέλουν το δικό τους χώρο, να πάνε με τους φίλους τους στα 15. Τώρα είναι 3, είναι 7. Εγώ λοιπόν έχω φροντίσει, έχω πάει και έχω μάθει να κάνω ανθοδετική. Έχω πάει και έμαθα η κεμπάνα, που με έμαθε ότι σε ένα λουλούδι μπορείς να δεις αν είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Και εκτός των άλλων, έχω μάθει κατασκευές διάφορες, έπιπλα και τέτοια. Και λέω στα 75 μου, στα 80 μου, εγώ θα ασχολούμαι και θα κάνω διάφορα. Δεν σκέφτομαι αυτό που λες εσύ, δεν θα ζω στα 50. Δεν είπα αυτό. Ναι. Δεν είπα καθόλου αυτό, γιατί εμένα η γιαγιά μου έφτασε 103 η τριαντάφυλλη και έχω κύτταρο. Ακριβώς κύτταρο. Και εμένα μου έφτασε 98 και εγώ έχω κύτταρο. Είπα, εσύ έχεις ένα κύτταρο, αγόρι μου, λαχταριστό, το θέλουν όλες. Και το θέμα είναι η απόλαυση. Δεν είπα εγώ αν θα ζω ή όχι, δεν το ξέρω, δεν το αποφασίζω.
Δεν το ξέρει κανείς. Καλά, κανείς. Ναι. Κανείς. Ενώ ότι πρέπει να το φροντίσεις. Εμείς κάνουμε το μέλλον μας. Εγώ λέω ότι χαίρομαι και το τώρα. Δεν περιμένω αυτό που λένε τη σύνταξη. Αυτό είναι να βασικό. Να τελειώσει το 8ωρο για καλά. Να πάω weekend. Γιατί δεν θα γινόμουν ηθοποιός να τρώω όλο αυτό το ζόρι, αλλά να μπορώ να ζω το τώρα. Κατάλαβες. Και όταν δεν βλέπει, ας πούμε, να πω και το, την ατάκα, ότι βλέπουν ότι μια επιχείρηση, είμαι υπάλληλος, ας πούμε, σε μια επιχείρηση και βλέπω ότι διαλύεται. Αρχίζει και απολύει άτομα, συνειδητοποιώ ότι θα έρθει δική μου ο χρόνος. Σαφώς. Και κάθονται. Και τους λέω, κάθεσαι. Δεν ψάχνεις να βρεις το αύριό σου τώρα που είσαι μέσα στη δουλειά αυτό. Και είναι πιο εύκολο. Να απολυθώ πρώτα. Να απολυθώ πρώτα. Μετά θα περιμένεις άλλο τόσο για να σκεφτείς. Δεν θα μπορεί. Δεν μπορούν. Πολύ δεν βρίσκονται εύκολα. Δεν είσαι στην ενεργητικότητα που πρέπει. Κατάλαβες. Δηλαδή η στεναχώρια, η πλήξη και η μοναξιά είναι σε πολλούς παράγοντες. Δεν είναι θέμα μόνο. Να έχω ένα σύντροφο. Είστε πολύτιμη σύμβουλος. Γι' αυτό γίνεται χαμός. Σύμβουλος! Ελλάδα, Αμερική, Αυστραλία. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κάθε ώρα να αγαπάμε το χρόνο μας, να αγαπάμε τον δικό μας τον εαυτό. Ακριβώς. Γιατί να περιμένω να με πάρεις εσύ τηλέφωνο και να μην σε πάρω εγώ. Σωστά. Ή γιατί να περιμένω τη Δευτέρα να έρθει η Παρασκευή. Ακριβώς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το TGI που λένε οι Αμερικάνοι. Ναι. Το Thanks God It's Friday. Γιατί Thanks God It's Monday, Tuesday, Wednesday, all Friday, day. Thursday, 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 Saturday, Sunday. Ξέρουμε και εμείς, ξέρεις γλώσσες. Λοιπόν, κορίτσια, τους πήγαμε διακοπές. Τους είπαμε για μια μεγάλη ηθοποιό. Τους δώσαμε την προσφορά. Τους δώσαμε την προσφορά, τους βγάλαμε τη μοναξιά. Τι άλλο να κάνουμε σαν εκπομπή, να πάμε και σπίτι τους να τους πλύνουμε και να τους καθαρίσουμε. Όχι. Λοιπόν, θα φύγουμε. Θα φύγω τώρα με τα κορίτσια μου Γιάννη. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα επανέλθω. Μπάνιο. Θα πάμε και για μπάνιο. Θέλετε να πάμε για μπάνιο σήμερα, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ωραία. Τελείωσε η εκπομπή. Λοιπόν, θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα επιστρέψω με πολύ καλοκαιρινό θέμα για να κλείσει αυτή η εκπομπή όπως ξεκίνησε. Είσαστε έτοιμες για να το δούμε όλο αυτό? Πάντα. Αβάντι λοιπόν. Αν το ελιξίριο της ομορφιάς είναι στη φύση, τότε έχει ένα όνομα. Dizoline. Ολοκληρωμένη σειρά φυσικών ελληνικών καλλυντικών προϊόντων για το πρόσωπο και το σώμα, χωρίς αλλεργιογόνα και προστίκη parabens. Εξειδίκευσή μας, οι χειροποίητες κεραλιφές με 100% φυσική προέλευση, με λισοκέρι και αγριέλαιο. Θα μας βρείτε στο www.dizoline.gr 210-8812-970. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης.